κυρίες και κύριοι, όσοι συμμετέχουν στον ποδηλατικό γύρο, παρακαλώ να γράψουν τα ονόματά τους στη γραμματεία. Για το δεύτερο ποδηλατικό γύρο, με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα κάνουμε κλήρωση με πλούσια αγορά και ένα ποδήλατο. Παρακαλώ, δηλώστε συμμετοχή. Ποδηλατικό γύρο, από ό,τι βλέπω, θα έχει την επιτυχία που είχε και ο Πασιλός με πάρα πολλές συμμετοχές. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας τη χρησιμότητα της χρήσης του ποδηλάτου και γενικώς να αφήνουμε το αυτοκίνητο σπίτι για να μπορέσουμε να ζητούμε έτσι και όσον αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και για λόγους υγείας, όπως γνωρίζετε, η άσκηση είναι ευεργετική. Επομένως, καλό από αυτό το βήμα τώρα όλους οι πολίτες να συμμετάσχουν στον ποδηλατικό γύρο, πέραν όμως από τη συμμετοχή στον ποδηλατικό γύρο, να βάλουν στην καθημερινότητά τους το ποδήλατο. Το ποδήλατο, η πόλη μας μάλλον είναι ευνοϊκή για την χρήση του ποδήλατου, γιατί είναι κατά βάση επίπεδη, οπότε μπορούμε όλοι να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στις δραστηριότητες γενικές που έχουμε, όχι μόνο τα παιδιά επομένως, αλλά και όλες οι ηλικίες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα βοηθήσει πάρα πολύ την υγεία μας, όπως είπαμε, αλλά κυρίως θα βοηθήσει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Από πέρυσι, θυμάστε, είχε γίνει μια πρωτοβουλία που είχαμε αναλάβει. Είχαμε πάρει κάποια ποδήλατα από το Υπουργείο Υγείας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ενοικίασης από τα μαγαζιά που πολλούν ποδήλατα, τρία μαγαζιά που πολλούν ποδήλατα στην πόλη μας. Επομένως, ακόμα και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ποδήλατο, μπορούν να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα του Δήμου, να τα ενοικιάζουν εναντί ενός μικρού αντιτίμου για να το χρησιμοποιούν στις δουλειές τους καθημερινό. Επομένως, το ποδήλατο στη ζωή μας, σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το